Λοιπόν, για να είμαστε σωστοί, έχω έρθει Λευκωσία. Είναι Δευτέρα, 3 Αυγούστου. Και επειδή μου έκανε ο Νίκος ο Πολυχρονίδης την άλλη φορά παρατήρηση ότι έβαλα το πακέτο στη μούρη μου χωρίς να έχω βάλει αντισηπτικό στα χέρια μου, θα τα κάνω όλα μπροστά σας. Βάζω και στη μάσκα αντισηπτικό. Ναι, τη βάζω και στη μάσκα. Ήρθε πακέτο από τη Γερμανία. Μας είπατε να ψεκάζουμε και τα πακέτα. Τώρα θα γίνουμε αυτήν την ιστορία. Ψεκάζουμε τα πακέτα, φοράμε τις μάσκες, είναι από τη Γερμανία. Το ανοίγω. Κοστά σας. Έχει 5-6 μέρες να έρθω στο ταχυδρομείο. Α, μια εβδομάδα έχει να έρθω στο ταχυδρομείο ίσως. Μα τι ωραία πράγματα έχει εδώ. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Αγαπημένη ψυχολόγα της καρδιάς μου, ένα μικρό δωράκι με όλη μου την αγάπη και ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα όσα μου έχεις δώσει, σ' αγαπώ πολύ, Μαρία. Και έχει βάλει μέσα, α, Παναγία μου, τέλεια, υπέροχα, πλεχτά σκουλαρίκια. Wow. Πολύ όμορφα. Μαρία, νομίζω είσαι εσύ που μου έλεγες χθες το βράδυ στα σχόλια, έστειλε ένα πακέτο και που είναι το πακέτο, να το πακέτο, ήρθε. Εδώ είναι το πακέτο. Τι όμορφα που είναι. Και για το λαιμό, πλουμιστά, ωραία. Και ταιριαστά και αυτά. Είναι πάρα πολύ ωραία κομψοτεχνήματα, Μαρία μου, μπράβο. Πολύ όμορφα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα έχεις βάλει... Τι ωραία που τα... Α, είσαι πολύ χρυσοχέρα. Είσαι μία χρυσοχέρα, και Μαρία. Τι ωραία που είναι. Είναι καταπληκτικά. Είναι σετ, αυτά είναι τα πράσινα, αυτά είναι τα, τα κόκκινα, είναι και τα άσημη, μα μου έκαμες πάρα πολλά κόρη, ευχαριστώ Μαρία πάρα πολύ. Τι ωραία που είναι, είμαι πολύ χαρούμενη και είσαι πραγματικά, έχεις πάρα πολύ γούστο και καλλιτεχνία, wow. Μαρία Μιλωνά είναι φίλη στο κανάλι και μου τα έχει στείλει από τη Γερμανία. Αγαπάμε πάρα πολύ την παροικία. Τις παροικίες και γενικά τους φίλους που βλέπουν το κανάλι μας, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Και αυτά είναι τα ροζ. Υπέροχα. Αυτά είναι κομψοτεχνήματα. Φτιαγμένα στο χέρι και φαίνονται και πολύ... είναι και πολύ... Πολύ ξεχωριστά τα σχέδια. Wow. Μα πόσα έκαμε σκόρη. Πόσα. Τα πράσινα λατρεία. Πόσο καιρό έχει που τα έστειλες. Το κοιτάξω εδώ, έχει την ημερομηνία πάνω. Πόσο καιρό έκανα αυτό από τη Γερμανία. Και τα πράσινα. Τέλεια. Και τελευταία και όχι ελάχιστα είναι τα ροζ. Ένα ζευγάρι σκουλαρίγκια. Δεύτερο ζευγάρι. Εγώ τώρα τι πρέπει να κάνω για να τα αποδώσω. Τρίτο ζευγάρι. Τέταρτο ζευγάρι. Αυτή είναι σαν και εμένα. Όπως κάνω τα βίντεο, αυτή κάνει τα σκουλαρίκια. Τέταρτο. Πέμπτο ζευγάρι. Έκτο ζευγάρι. Έβδομο ζευγάρι. Και ένα του λαιμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Είναι εξαιρετικά. Και αυτό στο λαιμό είναι πάρα πολύ ωραίο. Σκεφτείτε το έτσι με ένα μπλουζάκι μονόχρωμο και με αυτό. Εξαιρετικά. Και έκανε και το λαιμό χονδρό, χονδρομίσιο όπω είναι και ο, ενώ πλατή, όπω είναι και ο λαιμό μου χονδρό. Θα τα βάλουμε αυτά στο κουτί του. Για να μην. Είναι petit parcelle, είναι μικρό δέμα. Είστε στην ταχυδρομική θηρίδα αυτό, ναι. Πρέπει να έχει την προηγούμενη Δευτέρα να ελέγξουν τα ταχυδρομική θηρίδα. Να είμαι σίγουρα, νομίζω. Από τις 13 Ιουλίου τα έστειλε η κοπέλα. Φτάσανε. Εγώ τα πήρα 3 Αυγούστου. Μπορεί όμως να έχω φτάσει και από 28, 29. Γιατί την προηγούμενη Δευτέρα που ήταν 27 είχα έρθει στη Λευκωσία. Είχα κατέβει στη Λευκωσία. Και γι' αυτό έχει 6 μέρες να ελέγξω τη θηρίδα μου. Μαρία, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σκουλαρίγκια. Να είσαι καλά. Δεν τα φοράω τώρα γιατί θα τα πάρω σπίτι, θα τα απολυμάνω. Όχι ότι έχεις κάτι εσύ, αλλά ότι εγώ έχω διάφορες αλλεργίες. Γιατί να μην τα φορέσω εδώ που τα λέμε.
θα φορέσω τα πράσινα. Το έχω μαζί μου τα πολυμαντικό, ξέχασα. Θα φορέσω τα πράσινα που ταιριάζουν με το φόρεμά μου. Ωραία να ανοίγεις κουτιά και να βρίσκεις ωραία πράγματα μέσα. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Το αντισηπτικό που το έχουμε για όλες τις χρήσεις το έχουμε και για τα σκουλαρίγκια. Εγώ πάντοτε βάζω αντισηπτικό στα σκουλαρίγκια, όχι μόνο τώρα. Α, είναι ωραία κόρη. Τα ταιριάζουν ότι πρέπει με αυτό το φουστάνι. Πάρα πολύ ωραία. Και έχω φορέσει τα πράσινα σκουλαρίγκια που μου στείλε η Μαρία από τη Γερμανία. Έχω γίνει μια κουρία και θα συνεχίσω την οδήγησή μου και θα σας κάνω και κανένα οδηγητικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχα βάλει και στο χέρι αντισηπτικό πριν και στα χείλη. Να.